κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει το πρώτο θετικό δείγμα κορονοϊού σε αστυνομικό που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνομίας στο Ηράκλειο και ήδη βρίσκεται σε καραντίνα με ήπια συμπτώματα. Ο αστυνομικός είναι στην πρώτη γραμμή και είναι από τους πρώτους που κινδυνεύουν από το να εκτεθούν στον ιό. Ο νεαρός ένστολος που εκτελεί κυρίως υπηρεσία γραφείου εντός του αστυνομικού μεγάρου δεν φαίνεται όμως να προσβλήθηκε από τον ιό εν ώρα υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε θετικός στο πλαίσιο ειχνηλάτησης των επαφών συγγενικού του προσώπου, το οποίο εργάζεται στον τομέα του τουρισμού. Αυτόματα ο νεαρός αστυνομικός μπήκε σε καραντίνα ενώ οι ίδιες οδηγίες εφαρμόστηκαν και για τους συναδέλφους του. Ήδη 10 αστυνομικοί που εργάζονται στον ίδιο χώρο έχουν υποβληθεί σε τεστ με το πρώτο δείγμα να προκύπτει αρνητικό. Όμως παραμένουν εκτός υπηρεσίας ώστε τη Δευτέρα να υποβληθούν σε νέο έλεγχο. Έχουμε το πρώτο κρούσμα και στο Ηράκλειο. Δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Κάποια στιγμή θα γινόταν, διότι έρχομαστε σε επαφή με πάρα πολλούς πολίτες. Ευτυχώς ο συνάδελφός μας είναι καλά στην υγεία του, είναι ασυμπτωματικός, είναι στο σπίτι του σε καραντίνα. Την κατάσταση διαχειρίζεται με ιδιαίτερη προσοχή από την πρώτη στιγμή η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου. Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού ενστόλων που υπηρετούν είτε προσέρχονται καθημερινά στο αστυνομικό μέγαρο, η παρουσία δεκάδων κρατουμένων στο χώρο των κρατητηρίων, αλλά και την καθημερινή συρροή πολιτών. Αναμενόμενη παρά τη μεγάλη προσοχή με την οποία προσπαθούν να επιτελέσουν το έργο τους, χαρακτηρίζουν την εξέλιξη οι συνδικαλιστές της ΕΛΑΣ, που ζητούν επιπλέον μέτρα για την προστασία και θωράκιση της υγείας των συναδέλφων τους. Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και έγινε μια χαρτογράφηση των επαφών του. Μέχρι στιγμής, ευτυχώς, τα τεστ των υπολείπων συναδέλφων είναι αρνητικά, αλλά θα τα επαναλάβουν. Ήδη η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου έχει διαβιβάσει έτοιμα στην 7η Υγειονομική Περιφέρεια και τον ΕΟΔΗ, ώστε να υποβληθούν σε μοριακό τεστ αρχικά όλοι οι εργαζόμενοι στο αστυνομικό μέγαρο και στη συνέχεια όλοι οι αστυνομικοί που εργάζονται στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας του Ηρακλείου. Σαν Ένωση ζητήσαμε από τη Διεύθυνση να γίνουν και άλλοι έλεγχοι δειγματοληπτικοί και στο υπόλοιπο προσωπικό. Ένα αίτημα το οποίο πριν λίγο έμαθα ότι ικανοποιήθηκε και έχει ήδη αιτηθεί η Διεύθυνση να γίνουν περίπου 800 τεστ στους υπόλοιπους αστυνομικούς που υπηρετούν στην αστυνομική διεύθυνση. Και εμείς έχουμε επισημάνει ότι πρέπει να επεκταθεί και στους κρατούμενους, διότι πάνω από 50 κρατούμενα αυτοί κρατούνται στα κρατητήρια. Την ίδια ώρα και ενώ τα ειδικά περιοριστικά μέτρα παρατείνονται για το Ηράκλειο σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η διασπορά των κρουσμάτων κορονοϊού, εστίες υπερμετάδοσης παραμονεύουν σε υπαίθριες συναθρήσεις, όπως τα πάρτι που διοργανώνονται τις τελευταίες εβδομάδες σε χώρους όπως η βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου. Ομάδες δεκάδων νεαρών ατόμων συγκεντρώνονται μετά τις 10 το βράδυ, μετατρέποντας τους εξωτερικούς χώρους επιχειρήσεων σε υπαίθρια μπαρ, μεταφέροντας ηχητικά συστήματα, ακόμη και ψισταριές. Τις εικόνες κατέγραψε περαστικός χθες από ένα ακόμη ανάλογο πάρτι στη βιομηχανική περιοχή, τα οποία κορυφώνονται με κόντρες γρήγορων αυτοκινήτων.